Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν όσα περιγράφει στην καταγγελία της μητέρα μαθητή διερευνά το Υπουργείο Παιδείας. Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του σταθμού μας ότι η καταγγελία αναφέρεται σε άσεμνες πράξεις μεταξύ δύο μαθητών 8 και 10 ετών στην αυλή του σχολείου, ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ελπιδοφόρος Νεοκλέους, μίλησε στον Αντένα και αναφέρθηκε σε ενδεχόμενες ευθύνες εκπαιδευτικών και βαριές ποινές. Τους είχαμε πει να καλέσουν τους γονείς στο σχολείο να μιλήσουν μαζί τους και να μαζέψουν όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για το θέμα. Αν όμως υπάρξει γραπτή καταγγελία με συγκεκριμένα περιγραφή συγκεκριμένων γεγονότων, σίγουρα εμείς θα ορίσουμε ερευνώντα λειτουργό για να εξετάσει το θέμα. Με αφορμή δε το εν λόγω περιστατικό, ερωτηματικά προκύπτουν και για το γενικότερο θέμα της επιτήρησης στα σχολεία. Δεν είχαμε οποιαδήποτε καταγγελία ότι σε συγκεκριμένα σχολεία δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα. Και πάλι και εδώ καλό, αν κάποιος ακούσει κάτι, αν έχει αισθανθεί ότι κάπου δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, να μας ενημερώσει και εμείς ως Υπουργείο Παιδείας θα κάνουμε τις ανάλογες προσπάθειες, τις ανάλογες ενέργειες, ώστε να διορθώσουμε το πρόβλημα αν υπάρχει. Σύμφωνα πάντως με τη μέχρι τώρα έρευνα, αναφορικά με το περιστατικό που προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη, έχει προκύψει πως συνέβη περισσότερες από μία φορά, αλλά σε ώρες που το σχολείο ήταν κλειστό.